νομίζω ότι σε όλη την πορεία εγώ είχα μια ψύχρεμη τοποθέτηση που πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη φάση ακόμα και εγώ δεν μπορούσα να προβλέψω ότι τα νοσοκομεία πρακτικά θα βιάζανε από αυτό. Δηλαδή έχουμε μονοψήφιο αριθμό ασθενών και πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες δεν μπαίνει και κανένας στο νοσοκομείο. Από τον Ιανουάριο και μετά η καλή όμικρον, σε εισαγωγικά η καλή όμικρον, κατάφερε να νοσοποιήσει πολύ κόσμο. Πολλοί περάσαν ήπια, τα εμβόλια παίξαν καθοριστικό ρόλο, κυρίως στη τρίτη δόση. Και έτσι περνάμε μια φάση της πανδημίας που εγώ υπολόγιζα ότι θα περάσουμε το καλοκαίρι με 10 νοσηλευόμενους τουλάχιστον. Έχουμε μηδέν. Είμαστε και στην Ελλάδα, στα υπόλοιπα νοσοκομεία, δεν έχουμε ασθενείς. Αυτό μας λέει ότι και με δικές μας μελέτες ότι ο πληθυσμός σε ένα μεγάλο ποσοστό που είναι σίγουρα πάνω από 90% έχει ανοσοποιηθεί. Δηλαδή, αν κοιτάξετε γύρω σας, έχουν κάνει εμβόλια οι άνθρωποι, έχουν περάσει την όμικρον ήπια σαν ένα συνάχη, οι περισσότεροι έχετε και εσείς στο περιβάλλον σας και όλο αυτό έχει δώσει μια προστασία. Δηλαδή, οι άνθρωποι πλέον αισθάνονται και είναι προστατευμένοι σαν να κρατάνε μια σπίδα. Ο ίδιος ο ιός έγινε πολύ ποιότερος. Δεν κάνει τραυμονίες, ουσιαστικά ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που είναι με συνοσηρότητες, με άλλα προβλήματα υγείας και αυτοί είναι οι λίγοι που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Επομένως πάμε για ένα εξαιρετικό καλοκαίρι και από εκεί και πέρα θα πάμε σε ένα φθινόπωρο που θα εξακολουθήσουμε να είμαστε προστατευμένοι και πιθανότατα να χρειαστεί μία δόση, ένα εμβόλιο, νομίζω σίγουρα για τους ευπαθείς, σίγουρα για τους ευπαθείς, μένει το ερώτημα αν θα κάνει κιόλας ο πληθυσμός. Θα το δούμε αυτό όμως μετά το Σεπτέμβριο και μετά το καλοκαίρι.